10 τέτοια. 10. Δεν προσαγορά σε αυτά. Δεν είναι την φωτογραφία στο πλάι. Ναι. Γεννήθηκα ασθενές, μεγάλες ασθενές, πήγα σχολείο ασθενές και μετά πήγα στα Βαπόρια, στρατιώτες εννοείται. Βέβαια κάποια στιγμή έμπλεξα με τη βραχνιώτησα εδώ την Παπαδιά, την τώρα Παπαδιά, παντευτήκαμε και έμεινα εδώ στο Βραχνού. Βέβαια συνέχισα ως ναυτικός, κάτι το οποίο δεν μου άρεσε. Όμως εγώ πήγα μόνο και μόνο για να βοηθήσω τον εαυτό μου και τους γονείς μου. Ήταν μέχρι να πάρω σύνταξη. Μέχρι που πήγα 51 χρονού, τότε αν θυμόσαστε, είχα και το καφενείο που είχα εδώ έξω, που είχε Γιάννος τώρα. Και μετά είχα ανοίξει το μαγαζί τα εκκλησιαστικά στο σταθμό στα λεωφορεία. Και η Παπαδιά είχε το μαγαζί τα εκκλησιαστικά και εγώ τότε πήγαν και έχτιζα ερασιτεχνικά, έχτιζα πέτρες. Πολλές μ' άρεσε πάρα πολύ. 50 χρονών κατάφερα και πήρα σύνταξη από το ναυτικό και πήγαινε μόλις πήρα τη σύνταξη σε 2 μήνες είχα την ευλογία από το Δεσπότη και με έκανε κληρικό. Και από το 2003 μέχρι τώρα είναι το αγαπημένο μου το Ράσο. Τώρα το έχω 17 χρόνια. Άμα λέμε μου αρέσει, μου αρέσει. Και βέβαια μ' αρέσει και αυτό που φτιάχνω. Γιατί αυτό που φτιάχνω είναι σαν χόμπι, ναι μεν, αλλά και σαν ασχολία μου, για να περάσει η ώρα μου. Γιατί το λειτουργήμα που κάνω τώρα δεν έχει συνεχές ωράριο από το πρωί με το βράδυ, οπότε υπάρχει ο χρόνος και αν θα μπεις μέσα να τα δεις τώρα, θα δεις από μόνο σου ότι υπάρχει μεγάλη υπομονή και μεγάλη θέληση. Πάμε και μέσα. Χριστός και Απαστός. Εδώ θα δεις και τα τεχνική τώρα. Δεν αποφύγει. Κάτι το οποίο δεν τα ξαναδεί νομίζω. Δηλαδή με σπίρτα έργα δεν τα ξαναδεί. Βάζω. Πάρα πολλά. Τι να σου δείξω, ένα δώστα. Δείχνω αυτό ψωμιά ήταν. Προσπαθώ σε όλα βέβαια να μην υπάρχει κενό. Βλέπεις εδώ είναι όλο εντυμένο. Ό,τι μου έρθει κάνω. Το αγαπημένο μου έργο και το πιο ωραίο για μένα και το πιο καλό είναι αυτό το σπίτι εδώ το οποίο δεν ξέρω γιατί μου αρέσει ιδιαίτερα. Ξέρεις τι δουλειά έχει αυτό για να γίνει. Ναι, νομίζω ότι έχει λίγο δουλειά. Αυτά δεν τα έχει δει. Αυτά τα πρωτοάρχισα τα Βαπόρια. Πώς μου ήρθε η ιδέα όμως δεν ξέρω. Γιατί σε Βαπόρια είχα σπίρτα και με στο Βαπόρι και το μεταξύ έβγαινε έξω και έπαιρνα σπίρτα κάτι κεφαλές να είναι έχρωμος, να μην είναι κόκκινες, πράσινες, κίτρινες τέτοια. Για να μπορώ να τα φέρω και εδώ στην Ελλάδα βέβαια. Γιατί δεν μπορούσα να κάνω μεγάλη έργα τα στο Βαπόρι μέσα πόσα τα κουβαλεί. Τα μανταλάκια γίνονται για μένα πιο εύκολα. Έκανα ένα σπιτάκι. Έκοψα τις πέτρες, κομματάκια και έκανα ένα σπιτάκι. Έτσι τελείωσα απλά. Λέει αυτές αυτού μου αρέσει όπου βλέπεις εδώ οι γλάστες και κάτω που θα δεις. Όλες είναι βαμμένες. Όλες τις έχω βάψει. Εγώ τις βάφω. Γιατί μου αρέσει να τα βλέπω πιο εύκολα και πιο ωραία. Μετά φτιάχνω κατρέφτες και αυτά τα παίρνω από τη θάλασσα, τα βρίσκω. Το μόνο που αφορά είναι καταφτάκια. Ό,τι με έρθει μου αρέσει να φτιάχνω. Η εκκλησία και αυτά. Όλοι που έχουν περάσει από εδώ, από πολλά χωριά, όχι από την Άρνα έχουν έρθει και από το Κόρθι, όλοι μου δίνουν κουράγιο περισσότερο. Θα βάλω σπίρτα τεχνική και θα το βάλω κάτω. Μια ταμπέλα να το γνωρίζω κόσμο να ανεβαίνει πάνω. Εγώ δεν έχω μεγάλη αίθουσα, αλλά και εδώ που είμαι με 1000 βάσανα τις έχω πάρει τη σάλια, τη μεγάλη τη σάλια μέσα για να φτιάξω τα πέζα πάνω και τώρα προσπαθώ να τις πάρω το σύνθετο γιατί απάνω στο σύνθετο έχει μπακαλάκια και γυαλικά τα οποία προσπαθώ πολύ να τα βγάλω από εκεί για να βάλω δικά μου έργα πάνω. Ναι, έτσι κάπως έτσι. Λοιπόν και προσπαθώ όπως τις πήρα το τραπέζι και το καναπέ και όλα θα τα δεις μέσα προσπαθώ τώρα ειστερά το σύνθετο. Γιατί το σύνθετο δεν μπορεί να έχει μπακαλάκια και γυαλικά πάνω. Αυτά δεν ταιριάζουν δηλαδή με τις άλλες, αυτή τη άλλη που έχουμε. Και προσπαθώ να τα πάρω και θα τα πάρω πολύ σύντομα.